Okay, λοιπόν, έφτασε και η στιγμή για το παιχνίδι μας. Τάμπτα μου, σου τα είπα και πριν εκτός αέρα, τα ξέρεις και τώρα. 50 CD. Ναι. Λοιπόν, από τα 50 διαλέγουμε τα 10. Όποια 10 θέλεις εσύ που τα γουστάρεις περισσότερο, που ακόμα και αν δεν τα έχεις ακούσει, θα ήθελες να για κάποιο δικό σου λόγο να τα έχεις. Και το κάθε CD μέσα έχει από μία ερώτηση. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε από αυτό το ράφι πρώτα, έτσι για να σε βοηθήσω. Πάμε από δεξιά προς αριστερά. Ό,τι θες. Ναι, απλά πάμε από το κάτω πρώτα. Ωραία. Η Δόμνα. Λοιπόν, τη Δόμνα τη φίλη σου. Πώς θα, πώς θα πήγαμε Θεσσαλονίκη? Τέλεια. Τέλεια, ε. Πάρα πολύ ωραία. Σε είχα πετύχει και στην, στο αεροδρόμιο, θυμάσαι? Ναι, ναι. Που τα είχαμε πει, είχαμε βρεθεί. Περίεργα γελάσια, πες. Δίπλα σε ποιον. Δεν σίγουρα θα έχει, ναι, κάτι. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση. Τυχαία μπαίνουν οι κάρτες. Δίπλα σε ποιον θα ήθελες να ξυπνάς κάθε μέρα? Με αυτό που ξυπνάω. Με ποιον ξυπνάς κάθε μέρα? Τώρα τα ξύπαμε. Απάντηση έχω. Τι απάντηση? Όσοι καταλάβανε, καταλάβανε. Όχι, μα θέλω να μα πει πω βουλία. Δίπλα σε ποιον, τι απάντηση είναι αυτή με αυτόν που ξυπνάω? Άμα δεν απαντά σωστά, είσαι minus. Μια χαρά, σωστά απάντησα. Με τον Γρηγόρη. Ναι. Βέβαια δεν ξυπνάω κάθε μέρα, αλλά εντάξει. Τι για εκεί, ξυπνάω αυτό και σε κοιμάζω. Όχι, γιατί εντάξει, δεν μένουμε μαζί, γι' αυτό. Αλλά εντάξει. Καλά είναι. Μένετε μαζί? Όχι. Γιατί? Γιατί έχω την οικογένειά μου, την κόρη μου και τη μαμά μου. Και δεν μπορώ να την αφήσω και να της πω ότι συμπαθεί, φεύγω. Αν δεν συμπαθεί μαμά σου το Γρηγόρη, εννοείς. Τώρα εσύ σκάνταλα θέλεις, σου λέω. Άλλο μικρόφωνο. Γρηγόρη, πεθερά. Να... έχεις τα χέρια σου. Άντε πάλι μετά το μικρόφωνο. Μια χαρά είναι του Μαξ. Σου λέω. Λοιπόν, ωραία, μας κάλυψες. Γρηγόρης Πετράκος. Τυχερέ, Γρηγόρη. Να ξέρεις πώς, τι βελάκια θα σου πετάξουν όλοι εδώ πέρα. Όλοι οι άντρες εδώ στο κανάλι, δεν ξέρεις. Λοιπόν, πάμε για το επόμενο. Πάμε στο Σαρμπέλ. Στον Σαρμπέλ. Γεια σου Μαρία, γεια σου Τάμπτα. Να δούμε λοιπόν τι έχει ο Σαρμπέλ. Με ποιον ξένο στάρ θα ήθελες να συνεργαστείς, αν μπορούσες? Oh my god. Πες οποιονδήποτε, αν μπορούσες. Αν μπορούσα... θα ήθελα... με τον James Morrison που μου αρέσει πάρα πολύ. Να υποθέσω θα διαλέξεις και το CD μετά δηλαδή. Okay. Λοιπόν, James Morrison, πάμε για το επόμενο. Πολύ ωραία. Πάμε για το επόμενο, λοιπόν. Extravaganza. Σούπερ συλλογή του Mad. Nightlife Extravaganza που έχει μέσα φοβερά. Έχει Outcast, Natasha Bedingfield, George Michael, Terence Trent D'Arby βλέπω εδώ, Jamiroquai, Maroon 5, R. Kelly, John Legend, τέλεια. Alicia Keys. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, ποιος ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που πήρε τηλέφωνο και ποιος αυτός που σε πήρε? Μ' άρεσε αυτή. Το κινητό γρηγορά, φέρτε. Δεν θυμάμαι τώρα. Μα α, με πήρε ο Γρηγόρης, συγγνώμη. Αλλά αλήθεια να λέμε. Ναι, τώρα και του έκλεισα ότι έχω εκπομπή και δεν μπορώ να σου μιλήσω. Κάνεις και τέτοια. Του τα κλείνει. Τον γύρω σα μου λένε πάνω, έτσι. Χαρήκατε εσείς τώρα. Τον γύρωσα για μια-δυο ώρες. Ανόητη, άβμες, μετά από λίγο. Θα είναι στα σιρόπια με τον Γρηγόρη, ενώ εσείς με τι θα είστε, ρε δρογόση, διαμαντή. Τροπή, τροπή. Λοιπόν, και ποιος αυτός που, κάτσε, που πήρες εσύ τη... Που πήρα εγώ. Κατάλαβα, εντάξει. Διαβάσω και εγώ. Εγώ ξεφύγει σου περάδες, λοιπόν. Που πήρες τηλέφωνο και ποιος αυτός που σε πήρε. Σε πήρε ο Γρηγόρης, εσύ ποιον πήρες? Τελευταία κλίση. Δεν θυμάμαι. Αφού δεν θυμάμαι τώρα ψέματα να πω. Όχι. Ποια, την Άννα, τη Δύση. Ναι, μίλαγα μισή ώρα στο. Με τη Βύση? Όχι. Ποια είναι η Άννα? Με την κόρη. Α, η Άννη. Άννη, θυμάμαι. Ναι. Τι κάνει? Καλά. Να ζήσει πολλά πολλά φιλιά. Σούπερ. Λοιπόν, ωραία. Πάμε για το επόμενο. Έχουμε τρία μέχρι στιγμή. Πάμε στον Αντώνη Βαρδί και. Γιάννη Βαρδί. Αντώνη Βαρδί. Ό,τι αγαπήσαμε, να δούμε τι κρύβει. Ξενερώνει, ξέρει τι σημαίνει. Ξενερώνω. Ωραία, σιγά. Ναι, ελληνικά. Ξενερώνει όταν θυμάσαι ότι. Ότι. Τι σχολάξενε. Ρώνω βέβαια, αλλά ξενερώνω ότι ήμουν χοντρή. Όταν θυμάμαι... Ήσουν χοντρή. Ναι, χοντρή δεν ήμουν χοντρή, αλλά εντάξει, είχα 20 κιλά παραπάνω. Στη Γεωργία. Εδώ, παιδί μου, εδώ τα πήρα. Με τα φαγητά σας τα πήρα κιλά, όταν ήρθα εδώ. Στο Σουπεράντολ δεν ήσουν χοντρή, όχι, πριν το Σουπεράντολ. Όχι για 80, 70 είπαμε. Όχι 80. Πριν το Σουπεράντολ. Ήμουνα ήδη 1,5 περίπου 2 χρόνια εδώ. Λοιπόν, όταν ήρθα, σε 2 μήνες, ήρθα 58 και πήγα στα 70. Δηλαδή πήρα 12 κιλά. Μετά τα χάσα για το Σουπεράντολ. Διαφωνώ, Νίκο, διαφωνώ. Μου λέει ο Νίκος πάνω, ξέρεις ποιος ο Σα. Ναι. Ότι πρέπει να πάρεις, πώς το λένε, κανένα κιλό παραπάνω. Εγώ πιστεύω ότι τώρα είναι σούπερ. Νίκο, μάλλον δεν βλέπεις από πάνω. Καλά, κατέβα κάτω και αυτός, θα σου πω. Αν δεν βλέπει, δεν τον είδες. Ακτίνες χι βγάζουν τα μάτια του όταν θέλει. Λοιπόν, να δούμε και τις κάλτσες της Τάμπτα, που σήμερα είναι ένα σορτί, τις είδαμε.
Είναι ασορτή μαζί με το δικό μου σήμερα το πουλοβερίδιο. Ναι, είμαστε ρηγαία. Είμαστε ρηγαία και οι δύο. Λοιπόν, πολύ ωραία. Συμφωνώ με αυτό που λες και να ρωτήσω να θυμάσαι ότι ήσουν πιο πολλά κιλά. Λογικό. Ναι. Λοιπόν, να δούμε το επόμενο. Πάμε στο πέμπτο CD. Πάμε στην Mary J. Blige. Πού είναι η Mary? Είναι. She's over εδώ. There. Ωραία. Αγαπημένη τραγουδίστρια. Oh, τι λέει, τι πες μας ένα ανέκδοτο. Α, καλά, δεν γελάω καν με ανέκδοτο. Όχι να θυμάμαι κανένα ανέκδοτο. Πάμε στο επώνυμο. Δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν θυμάσαι κιόλας κανένα. Ποτέ δεν θυμάμαι. Ποτέ. Και όχι μόνο να θυμάμαι. Δεν γελάω κιόλας. Πολύ σπάνια. Όπου πολύ να βρίσκω να μην γελάς. Δηλαδή, εγώ όμως σου λέω ανέκδοτο και δεν γελάγες. Δηλαδή, από ευγένεια κάποιες φορές. Κάνω, ξέρεις. Τι είπες, Διαμαντή? Δεν διαγωνίζομαι εγώ αυτή τη στιγμή. Έλα, δεν πειράζει. Τα δικά μου είναι μόνο για την εκπομπή της Λιβύας. Δεν είναι για άλλες εκπομπές τα δικά μου τα ανέκδοτα. Λοιπόν, οπότε θες να την ακυρώσουμε αυτή ή να είσαι minus one point? Α, μαζεύω και points. Ναι, το άρεσε αυτό. Αυτό δεν ήξερα. Α, τώρα θα πεις κανονικά τρία ανέκδοτα. Λοιπόν, την ακυρώνουμε ή είσαι minus one point? Δεν θέλω εγώ να είμαι minus ποτέ. Κοίτα, τσαμπουκά ξαφνικά ξύπνησε τώρα, δεν το συζητώ. Λοιπόν, οπότε την αφήνω εδώ τη Mary J. Πες μου ένα άλλο σημείο. Κρίμα, γιατί την αγαπώ. Δεν πειράζει. Είναι σαν να τη διάλεξε, δεν στεναχωρηθεί. Πάμε στον κύριο Δάντη να δούμε. Χρήστο Δάντη, μην μπει ποτέ. Λέει ο Χρήστο, κοίτα πώ σε κοιτάζει. Πρόσεχε καλά, σου λέει. Τα μετά, πρόσεχε. Λοιπόν. Ξέρεις να λες το χέρι. Λέει, διάβασε την παλάμη του Θέμη. Έλα. Α, δώσ' μου. Πάρα πολλά χρόνια θα ζήσεις. Αυτή για πες, γραμμή, για χρόνια. Ξέρεις όντως. Αυτό το γραμμή. Έλα να δούμε εδώ πέρα, αυτό το γραμμή. Αυτό είναι ζωή. Ναι. Και όσο πιο μακριά πάει, τόσο ναι. Πιο πολλά χρόνια θα ζήσεις. Λοιπόν, εδώ λίγο αρρωσταίνεις. Τι! Αλλά λίγο, δηλαδή όχι πολύ. Κοίταξε, εγώ αρρωσταίνω πάρα πολύ. Αρρωσταίνω εδώ. Κάτι, ξαφνικά ένα μικρό κεφαλικό. Ξαφνικά δεν είναι ίσιο. Ναι. Γραμμή κάνει, ξέρεις. Κάνει, ξέρεις, ναι. Φεύγουνε και μετά. Αλλά κοίτα που πάει. Παιδί μου, πάρα πολλά χρόνια θα ζήσει. Ναι, αλλά με ένα είμαι μισός, μαθουσάλας, δηλαδή. Όχι, καλά θα είσαι, μην ανησυχείς και υγεία θα έχεις. Θα και σε πατήσει ένα μάξι μια μέρα και μετά ό,τι απομείνει θα συνεχίσεις για πολλά χρόνια ακόμα. Κοίτα, εσύ εδώ η γραμμή αυτή, όντως η αλήθεια είναι ότι κόβεται, ναι, ότι διαλύεται. Αλλού. Δεν ξέρω που πάει, αλλά. Ισχύει, παιδιά, αυτό ισχύει κανονικά, έτσι. Δεν ξέρω, έτσι μου έχουν πει όταν ήμουν μικρή και μου έχει μείνει και. Εντάξει. Να σου πω κάτι, μισό. Δεξιά είναι πιο ωραία γραμμή αυτή, το αριστερό πια. Αριστερό λένε. Μπα, γιατί. Δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω. Άσε τώρα, να σου πω λεφτά. Ποια είναι με εδώ, δεν ξέρω. Μήπως είναι αυτή εδώ που είναι. Δεν νομίζω να έχει πρόβλημα τώρα να ρωτά. Να μάθουμε, παιδάκι, με τι γίνεται. Εδώ αυτή, μήπως είναι αυτή. Άρα, παιδιά, κάποιο να μα πει. Σε κερδίζω εκεί. Αμέ. Καλά, εκεί έτσι και είναι αυτή για τα χρήματα, είσαι. Όχι, αυτή δεν μπορεί να είναι. Δισεκατομμυρίου. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει. Πλούσιοι θα πεθάνουμε. Δεν θα ζήσουμε πολλά χρόνια, αλλά θα είμαστε πλούσιοι. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, χτύπα ξύλο. Λοιπόν, πάμε για το επόμενο. Πόσα είναι τα CD, 5? Jay-Z είπαμε. Πονέντα, άλλο ένα Jay-Z. Και πάμε γρήγορα για break. Τι είδου μουσική δεν αντέχει να ακούσει ούτε για ένα λεπτό? Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια μουσική. Αφού μου αρέσουν όλα, μερικά αντέχω περισσότερες ώρες και μερικά λιγότερες ώρες. Ο Κώστας είπε απέναντι κάτι πολύ σωστό. Δημοτικά είπε. Ας πούμε παραδοσιακά ελληνικά. Όχι, ποιος σας είπε ότι δεν αντέχω τα δημοτικά? Δεν είμαστε κανείς, απλά το ρώτησε. Ήθελα να μάθει. Όχι, μου αρέσουν και να μην σου πω ότι μου αρέσουν περισσότερα από τα καινούργια λαϊκά τραγούδια, αυτά τα παλιά. Άρα στην ουσία η απάντηση είναι ότι όλα τα ακούς. Εγώ, εμένα μου αρέσουν κάποια περισσότερα, κάποια λιγότερα. Αλλά γενικά δεν αποφεύγω κανένα είδος της μουσικής. Ωραία. Λοιπόν, μας έχουν μείνει 4 CD, τα οποία θα διαλέξουμε σε λίγο. Πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά για το φινάλε μας. Μείνετε εδώ.